Γεια σας, ονομάζομαι Κογκέζος Νικόλαος, είμαι ο πρόεδρος της Συλλογικής Ομάδας Διάσωσης Παράρτημα Ημαθίας, με την ιδιότητα οδηγός βουνού, είμαι θελοντής διασώστης. Θα σας πω δύο πράγματα για την ΕΟΘ Ημαθίας, το πότε ιδρύθηκε και ποιος είναι ο σκοπός της. Η ΕΟΘ Ημαθίας ξεκίνησε από το 1998 με δειλά βήματα προς την Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης, γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι να καλύψουμε αυτό το κομμάτι. Φτάσαμε το 2004, μετά από πολλές προσπάθειες, να βγάλουμε το δικό μας πλέον καταστατικό, το οποίο μας ορίζει την ιδιότητά μας και το αντικείμενό μας. Η εθελοντική οργάνωση έχει σαν σκοπό να βοηθάει τους συνανθρώπους της σε καταστάσεις θεομηνίας, φυσικές καταστροφές, διασώσεις, ορεινές, σε υγρό στοιχείο, ό,τι αφορά την ανθρώπινη ζωή. Απαρτίζεται αυτή τη στιγμή από 70 μέλη, με 7 μέλη διοικητικού του ΔΣ. Όπως θα δείτε εδώ, υπάρχει πλέον μια πλούσια γκάμα υλικών για ό,τι αφορά την ορεινή διάσωση, γιατί γίδωσαμε τη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του ορεινού όγκου το οποίο έχουμε στην περιοχή μας. Και μιλάμε για τον ορεινό όγκο του Βερμίου, του Βόρα και το πιο λίγο απομακρυσμένο μέρος, τον Όλυμπο, που είναι από εμάς γύρω στη μια ώρα. Θα ήθελα να πω ότι ο θελοντισμός της διάσωσης αυτής είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι ό,τι αφορά το να το στηρίξεις και να το τρέξεις, γιατί όλα αυτά που βλέπετε εδώ γίνονται εθελοντικά. Όλοι είμαστε εργαζόμενοι, έτσι, και δεν περισσεύει σε όλους ο χρόνος το να τρέξουν και να εφαρμόσουν όλα αυτά εδώ που βλέπετε. Αλλά με πολύ κόπο και με πολύ μεράκι από τους ανθρώπους αυτούς, φτάσαμε σε αυτό το σημείο πλέον να καλύπτουμε ορεινές επιχειρήσεις στο 100%. Εδώ αυτό που βλέπετε είναι όλος ο ορειβατικός εξοπλισμός, το οποίο απαρτίζεται από δύο φορεία. Ένα είναι το LEGO Threads της Kong, το οποίο είναι και για μεταφορά χρήση ελικοπτέρου, όπως είναι και αυτό εδώ στρατηγικό τύπου, το U2-2000, το οποίο και αυτό είναι για μεταφορά χρήση ελικοπτέρου, και σε αυτό επάνω προσαρμόζονται, είναι ένα δικό φορείο το οποίο έχει προδιαγραφές στρατού, το οποίο προσαρμόζονται επάνω πλωτήρες για να κάνεις διάσχιση σε ποτάμι ή θάλασσα, προσαρμόζονται τύπου έλκυθρου από κάτω για να τραβήξει έναν τραυματία μέσα από τα χιόνια. Από εδώ πάνω υπάρχουν κάποιοι τύπου νάρθηκες, οι οποίοι είναι για απεγκλωβισμό τροχιά ατυχημάτων, σπήλαια ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ, αν θα δείτε, υπάρχει ο φαρμακευτικός εξοπλισμός, το οποίο υπάρχει ένας απειδηνωτής, υπάρχει οξύμετρο, υπάρχουν σακίδια μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού για την ορεινή δραστηριότητα, υπάρχουν ασύρματοι. Γενικά έχουμε καλύψει όλο αυτό το κομμάτι, δεν μας λείπει πλέον τίποτα και μπορούμε να διαβεβαιώσουμε στους συμπολίτες μας ότι ανά πάσα στιγμή, όπου και αν είναι, ό,τι και αν χρειαστούν, μπορούν να έχουν την βοήθειά μας. Να πω κάτι άλλο, συνεχίσω.